Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Διονύσης Ατζαράκης και πολλοί μπορεί να με γνωρίζετε από όλες εκείνες τις φορές που έχω πει ότι από κάπου μπορεί να με γνωρίζετε. Λέγε και τελικά κάτι θα μείνει. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσει η εκπομπή? Αν είστε, στείλτε τώρα κενό μήνυμα στο 52555. Ναι, okay, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες έρχεται η νέα ταινία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Άτακτος παππούς. Σοβαρά τώρα? Γιατί ρε Μπομπ, πες μου, τι γίνεται, όλα καλά στο σπίτι? Σου έχω πει, αν δεν έχεις λεφτά μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο. Δεν έχω να σου δώσω, αλλά να πούμε έτσι δύο κουβέντες φιλικές. Ο Ντε Νίρο συνεχίζει την προσπάθεια για να αναιρέσει το πρώτο μέρος της καριέρας του, πρωταγωνιστώντας τον άτακτο παππού. Πολλοί μιλάνε ίσως για τη χειρότερη ταινία του Ντε Νίρο μέχρι τώρα και δεν ξέρουμε αν είναι η χειρότερη, αλλά σίγουρα όταν θα δείχνουν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στην απονομή βραβείου συνολικής προσφοράς, δεν θα δείξουν πλάνα από τον άτακτο παππού. Γιατί ο Ντε Νίρο μας είχε συνηθίσει σε ταινίες με νοήματα πιο βαθιά και από τον ντεκολτέ μου σήμερα. Τι παίζει με αυτό? Νονός, Raging Bull, Ταξιτζής και μετά άτακτος παππούς. Τι κάνεις εκεί ρε Καραγκιόζη? Έχω δει αεροπλάνο να πέφτει με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια από την καριέρα σου. Άσε το Ζακ Έφρον κάτω και πήγε να παίξει σε καμιά καλή ταινία. Και τι είναι αυτό, βλέπετε συνέλθει και προσπαθεί να κάνει το έσπασε στο Ζακ Έφρον. Τέλος πάντων. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο υποδίεται τον Ντικ Κέλι, έναν βετεράνο στρατιωτικό, ο οποίος σε μια προσπάθεια να επανασυνδεθεί με τον εγγονό του στην κηδεία της γυναίκας του, του προτείνει να ταξιδέψουν μαζί μέχρι τη Φλόριντα. Στο ρόλο του εγγονού Τζέισον, ο Ζακ Έφρον, ένας ηθοποιός με τεράστιο εύρος πλάτης, μιας και ως ηθοποιός, το μόνο που μπορεί να υποδηθεί πιστικά είναι έναν άνθρωπο με six-pack. Το cast συμπληρώνουν η Aubrey Plaza καθώς και η Zoe Deutsch, η οποία κέρδισε για πρώτη φορά το ενδιαφέρον μας εδώ στην εκπομπή μέσα από την ταινία Vampire Academy. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Zoe Deutsch, που δεν την ξέρει ούτε η μάνα της, αλλά θα ήθελα σύντομα να τη γνωρίσει η δική μου μάνα γιατί την παντρευόμουν αύριο. Και αν συνεχίσει να συμμετέχει σε τέτοια υπερεπιτυχημένα project, μπορεί σύντομα να χρειαστεί να ακυρώσω το γάμο μας. Παίζει να είναι η 8η γυναίκα που παντρεύομαι σε αυτή την εκπομπή. Ως τώρα, οι πολυάριθμες αναφορές μου στο gaming και το γεγονός ότι ποτέ δεν είχα κοπέλα στο γυμνάσιο αποδεικνύουν ότι αγαπάω ιδιαίτερα τα video games. Γι' αυτό σήμερα θα εξερευνήσουμε τη σχέση τους με το σινεμά. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ως τώρα, οι πολυάριθμες αναφορές μου στο gaming και το γεγονός ότι ποτέ δεν είχα κοπέλα στο γυμνάσιο αποδεικνύουν ότι αγαπάω ιδιαίτερα τα video games. Γι' αυτό σήμερα θα εξερευνήσουμε τη σχέση τους με το σινεμά. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Και εννοώ την αρχή των video games σαν μέσο ψυχαγωγίας. Γιατί μπορεί πλέον να έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φωτορεαλιστικά γραφικά όπως αυτό, αυτό ή αυτό, αλλά τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποτε θεωρούταν εντυπωσιακό αυτό. Ένα παιχνίδι που οι παλιότεροι μπορεί να είχαν παίξει σε εκείνη την επική παιχνιδομηχανή που είχε χαρίσει ατελείωτες ώρες ασταμάτητου καψίματος. Αναφέρομαι φυσικά στο Atari, που όσοι το είχαν στη συνέχεια το πούλησαν για να αγοράσουν Nintendo ή το έβαλαν σε εκείνο το σημείο του σπιτιού που μαζεύεται όλη η σαβούρα. Αναφέρομαι φυσικά στο Πατάρι. Και αφού μιλάω για video games, δεν θα μπορούσα φυσικά να παραλείψω τον αγαπημένο μου παχουλό συμπαθέστατο υδραυλικό. Το Λευτέρι. Ο Λευτέρης έχει μαγαζί στη γειτονιά μου, ειδικεύεται στα καζανάκια και αγαπά τα video games. Το παιχνίδι που λατρεύει περισσότερο? Super Mario, με τον αγαπημένο μας παχουλό συμπαθέστατο υδραυλικό. Ο Μάριο ως τυπικός υδραυλικός εξειδικεύεται στον εμπρισμό, το pole dancing και τη διάσωση της πριγκίπισσας, η οποία πριγκίπισσα απαγάγεται πιο συχνά και από την οικογένεια του Liam Neeson. Ο Μάριο συχνά θυμίζει το χοντρό νταΐ που είχε στο Λύκειο, διότι τραμπουκίζει τους πάντες. Ποδοπατάει χελώνες, πετάει δεινόσαυρους στον γκρεμό, καταστρέφει δημόσια περιουσία και, όπως και ο νταΐς που είχε στο Λύκειο, αντιπαθεί τα φυτά. Ο Μάριο έχει και έναν αδερφό, το Luigi. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα και να μην έχει, διότι τα παιχνίδια λέγονται Super Mario Bros, δηλαδή Super Αδέρφια Μάριο. Και ξέρεις ότι έχεις χάσει το παιχνίδι όταν όλοι σε φωνάζουν με το μικρό όνομα του αδερφού σου. Πού είσαι ρε, πάσα καλά εσύ. Ωραία, καλά, καλά, καλά. Εσύ. Πώς είσαι? Α, έρχονται τα αδέρφια Διονύση. Γεια σας αδέρφια Διονύση. Σου έχω πει ότι ο αδερφός μου είναι απέσιος άνθρωπος. Απίστευτη δεστόπα.
Σας φαίνεται κακός? Όχι. Κι όμως, είναι απέσιος άνθρωπος. Να φανταστείτε, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μου κλέβει το πορτοφόλι. Εντάξει, πάρ' το τώρα. Ο Λουίτζι, λοιπόν, ζήξε... Πορτοφόλι. Η αγκαλιά. Δεν έβγαζε κανένα νόημα. Ο Λουίτζι, λοιπόν, ζει ξεκάθαρα στη σκιά του αδερφού του. Είναι ικανότατος, συμπαθέστατος, αλλά για κάποιο λόγο κανείς δεν ασχολείται μαζί του. Από αυτή την άποψη, ο Λουίτζι είναι λίγο σαν τη Λία Βύση, που σε αυτή την εκπομπή στηρίζουμε και αγαπάμε. Πάμε ρε Θωμά, βάλε λίγο Λία Βύση να γουστάρουμε! Ναι, ποιο να βάλω? Αυτό, το... που πάει... Τέλος πάντων, το Super Mario είναι ίσως το πιο γνωστό video game όλων των εποχών. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ταινία το 1993, όλοι περιμέναμε με αγωνία να δούμε τους αγαπημένους μας χαρακτήρες στη μεγάλη οθόνη. Είναι 2016 και ακόμα περιμένουμε. Η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη ήταν λιγότερο πιστή και από το Θωμά. Εμένα. Τον Απόστολο. Ο κόσμος του Mario είναι γεμάτος χρώματα, χαρά και αισιοδοξία. Πάμε να δούμε πώς αποδόθηκε αυτός ο κόσμος στη μεγάλη οθόνη. Γιατί αυτό ακριβώς χρειαζόμασταν για την ταινία Super Mario. Μία σκοτεινή προσέγγιση τύπου Christopher Nolan. Ας δούμε όμως πώς μεταφέρθηκαν και οι χαρακτήρες στην οθόνη. Mario. Την παλεύει. Luigi. Ούτε λίγο. Άλλη μια απόδειξη ότι κανείς εκεί έξω δεν νοιάζεται για το Luigi. Μανιταρούλης. Στην ταινία είναι ανθρωπούλης. Το μόνο κοινό που έχει με μανιτάρια είναι ότι παίζει να έχει πάρει μερικά. Γκούμπας. Τα αγαπημένα μας καφέ πλευρό τους με νεύρα στην ταινία δείχνουν έτσι. Τι πήγε στραβά σε εκείνο το meeting? Δεν βγάζει καν νόημα σαν design. Έχετε δει εκείνες τις φωτογραφίες bodybuilderάδων στο ίντερνετ που λένε Never skip leg day? Τα γκούμπας από εδώ μοιάζουν σαν bodybuilderάδες που έκαναν skip το head day. Πάμε όμως και στο μεγάλο αντίπαλο του Μάριου. Κούπα. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν και στο μεγάλο αντίπαλο του Μάριου. Κούπα ή Bowser. Κράμα μεταξύ χελώνας, δεινόσαυρου και δράκου, γιγάντιος, μοχθηρός. Επιβλητικός. Στην ταινία είναι ο Ντένις Χόπερ. Κράμα μεταξύ ανθρώπου και ανθρώπου, μετρίου αναστήματος, μεσήλικας, φιλήσυχος. Τώρα, για εντελώς άγνωστους λόγους, η ταινία πάτωσε σε κριτικές και εισιτήρια, η Nintendo απαγόρεψε να μεταφερθεί οποιοδήποτε άλλος τίτλος παιχνιδιού που της ανήκει στη μεγάλη οθόνη, οι δύο σκηνοθέτες δεν ξαναδούλεψαν ποτέ και, αν παρατηρήσετε, από τότε ο Μάριο στα παιχνίδια έχει πάντα μια μελαγχολία στο βλέμμα. Ψάξτε το. Υπάρχουν πολλά ακόμα video games που άφησαν ιστορία, καθώς και πολλά video games που με άφησαν στην ιστορία, γιατί έπαιζα και δεν πήγα να δώσω. Ένα που υπάγεται και στις δύο αυτές κατηγορίες είναι το Street Fighter. Ένα παιχνίδι που για να το μάθεις στην εντέλεια απαιτούσε τόση αφοσίωση, απομόνωση και επιμονή, ώστε να ισχύει ο εξής κανόνας. Όσο πιο εύκολα δέρνεις το Street Fighter, τόσο πιο εύκολα σε δέρνουν στην πραγματική ζωή. Και έδερνα τους πάντες στο Street Fighter. Το παιχνίδι σου έδινε την δυνατότητα να διαλέξεις ανάμεσα σε δεκάδες χαρακτήρες, όπως ο Ιαπωνέζος Ryu ή Ryu ή Ryu ή Ραϊγιού. Κανείς δεν ήξερε ακριβώς πώς τον λένε, ο καθένας είχε την δική του θεωρία και έχω να δω τέτοιο μαζικό διχασμό για όνομα από όταν βαφτίσαμε την ξαδερφούλα μου, την Άννα Μαρία Νεφέλη Ιωάννα. Τα φιλιά μου. Τη λίστα μας συμπληρώνει ο Ινδός Νταλσίμ, που τεντώνεται περισσότερο και από μένα Κυριακή μεσημέρι, και χρησιμοποιεί την γαλήνια ειρηνική τέχνη της γιόγκα για να σαπίζει κόσμο στο ξύλο. Καθώς και η Τσάν Λι, που επέλεξε να φορά φούστα ενώ έχει κινήσεις σαν κι αυτήν. Και πάλι όμως παραμένει η πιο σεμνή παίχτρια του Street Fighter, γιατί δείτε εδώ. Υποθέτω το πρόγραμμα των κοριτσιών έχει ως εξής. 11 με 1 Street Fighter μέχρι θανάτου, 2 με 6 Super Paradise για κοκτέιλ και μπανάκι. Το Street Fighter ήταν ένα ακόμα video game που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη και εδώ τουλάχιστον υπήρξε μια προσπάθεια έτσι ώστε οι χαρακτήρες να μοιάζουν κάπως. Όπως ο Ζάνγκιφ, ο Μπάισον ή ο Νταλσίμ. Εντάξει. Προσπάθεια υπήρξε, δεν είπαμε ότι πέτυχε κιόλας. Και αυτή ήταν και η μοναδική προσπάθεια που έγινε σε οποιοδήποτε επίπεδο κατά τη δημιουργία αυτής της ταινίας. Πρωταγωνιστεί ο Jean-Claude Van Damme σε ένα ρόλο πρόκληση που τον ανάγκασε να βγει από τα υποκριτικά στεγανά του. Διότι αυτή είναι η μοναδική ταινία στην καριέρα του όπου ο Jean-Claude δεν κάνει ούτε ένα σπαγκάτο. You're joking. Όχι, Jean-Claude, σοβαρά μιλάω. Ο Jean-Claude υποδίεται στην ταινία τον στρατηγό Guile, ο οποίος οπτικά παραπέμπει αρκετά στον αντίστοιχο χαρακτήρα από το παιχνίδι. Μοναδικό πρόβλημα, τα μαλλιά του.
Πράγμα που γενικά ισχύει και για μένα. Δεν κατάφεραν να πετύχουν τα μαλλιά του Γκάιλ και δεν τους αδικούμε, διότι τα μαλλιά του Γκάιλ είναι σαν την Ανατολή. Και δεν είναι τυχαίο που φοριούνται ιδιαίτερα στην Ανατολή. Η ταινία δεν είναι τόσο ταινία, όσο μια αφορμή για να μας δείχνει ο Ζαν-Κλοντ τα μπράτσα του. Προσοχή, η ταινία περιέχει τοποθέτηση μπράτσου. Μιας και μιλάμε για τοποθέτηση, να βάλουμε χορηγό. Όχι. Όχι! Μία άλλη μεταφορά video game στη μεγάλη οθόνη είναι αυτή. Μία άλλη μεταφορά video game στη μεγάλη οθόνη είναι το Tomb Raider ή όπως είναι γνωστό σε όλους μας, το Brider. Γιατί εντάξει, ας αφήσουμε τις βλακίες, καλά και τα αγγλικά τώρα, αλλά δεν θα κάνουμε το Brider Tomb Raider. Στο παιχνίδι πρωταγωνιστεί η Lara Croft, ο παιδικός μου έρωτας, της οποίας το στήθος αποτελούσε τρανή απόδειξη ότι μας κυβερνούν οι Illuminati. Στις ταινίες πρωταγωνιστεί η Angelina Jolie στο ρόλο της πολυταξιδεμένης αρχαιολόγου που γυρνάει τον κόσμο με κάθε μέσο, καθώς την βλέπουμε να καβαλά αμάξια, μηχανές, βάρκες, jet ski και τον Gerard Butler. Όμως, το αγαπημένο της μέσο μεταφοράς, οι καρχαρίες. Αλήθεια. Πάμε να δούμε αυτή τη σκηνή από το Tomb Raider 2, όπου η Lara έχει παγιδευτεί σε έναν υποβρύχιο ναό περίπου 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, χωρίς φιάλη οξυγόνου και πρέπει να βγει στην επιφάνεια. Καλησπέρα, μαντάμ. Πού πάμε? Κεραμικό. Από χαμοστέρνας? Ναι. Σε πειράζει να καπνίσω? Καθόλου, αν καταφέρεις να τα ανάψεις. Όμως, η πιο αποτυχημένη ίσως μεταφορά video game στη μεγάλη οθόνη είναι αυτή. Μία εξίσου αποτυχημένη μεταφορά video game σε ταινία. Mortal Kombat 2. Η ταινία περιλαμβάνει ίσως τον πιο επικό διάλογο ever. You're alive. Too bad. You will die. Τι ήταν αυτό τώρα? Απειλή ή ανακοίνωση? Too bad. You will die. Αλήθεια, πήρα τα αποτελέσματα από το γιατρό. Σου έδωσε 6 μήνες. Στην ταινία, στο ρόλο του Raiden, πρωταγωνιστεί ο γκόμενος της Samantha από το Sex and the City και δείχνει έτσι. Από την αρχή της ταινίας. Προσέξατε το hairstyle Νίκος Καρβέλας. Ωραία. Το έχει σχεδόν σε όλη την ταινία, ώσπου ξαφνικά 20 λεπτά πριν το τέλος, χωρίς καμία απολύτως αφορμή ή αιτιολόγηση, συμβαίνει αυτό. Τον φαντάζομαι να σκάει μια μέρα στο σετ. Sorry, παιδιά, είχανε μεγαλώσει πολύ, δεν κάθονταν με τίποτα, είχε και υγρασία. Μη σας τα απολογώ, τα κόψα. Σκάει μετά και ο σκηνοθέτης, φατούρο, με γεια, σου πάει πάρα πολύ, μην τα ξαναφύσεις. Αλλά ρε, εσύ είχαμε και μια ταινία, τι θα πούμε τώρα. Και απαντάει ο άλλος. Ας το πάρω, μου φίλε, το έχω. Να δεις πώς θα του το φέρω. Raiden? It's a new look. Αυτό. Σε όλη την ταινία κανείς δεν το ξανααναφέρει. Ποτέ. Ρε γκόμενε Σαμάνθας, χαζή δικαιολογία, αλλά με τέτοιο μαλλί, ποιος να σου αντισταθεί. Ποιος να σου αντισταθεί! Ναι, οκ, το έχουμε ξανακάνει αυτό. Είδαμε λοιπόν, ναι, κάθομαι, έχω βγάλει τόσες εκπομπές όρθιος, κουράστηκα. Είδαμε λοιπόν μερικές αποτυχημένες κινηματογραφικές διασκευές κάποιων από τα σημαντικότερα video games, εκ των οποίων σημαντικότερο είναι σίγουρα το Super Mario. Κάτι που με συνάρπαζε πάντα με το Mario. Ζει σε έναν φανταστικό κόσμο που καμία επαφή δεν έχει με την πραγματικότητα, σώζει πριγκίπισες, σκοτώνει υπτάμενες σκελώνες, αλλά είναι υδραυλικός. Ένα επάγγελμα ιδιαίτερα ρεαλιστικό που δεν εξασκεί ποτέ. Πράγμα που σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσο καλός θα ήταν στη δουλειά του. Δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε. Πάρτε τα αγαπημένα σας popcorn και από... Τελείωσαν τα popcorn. Έχει γούστο να μην τα ξαναδούμε. Τέλος πάντων, πάρτε τα αγαπημένα σας popcorn και απολαύστε. Ολιβία, προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Δεν μου λες εσύ. Με συγχωρείτε. Ρε, μη με διακόπτεις όταν βλέπω το δάσκαλο. Ναι, αλλά έχει έρθει ο Μάριο. Ωραία. Πες του να περάσει. Βασικά δεν θα περάσει αν δεν πατήσετε το start. Πάλι. Όχι ρε, δεν το πατάω. Να πας να τον εφέρεις μέσα. Ή, ακούστε με. Μπορείτε να μην με πρίζετε για 300 ευρώ το μήνα. Και εκείνη η αύξηση που είχαμε πει... Τώρα έχει το Μάριο. Πάτησα το start. Τα πεις έλεγα. Και εγώ νόμιζα ότι αυτό το μίσο, το καπέλο σου βγαίνει από το Μόνικα. Όχι, εγώ είμαι ο Μάριο. Το ξέρω.
Δουλεύεις στην εταιρεία 3 χρόνια και το λες κυριολεκτικά 400 φορές τη μέρα. Πιστεύεις ότι αν το ακούσουμε πολύ θα το συνηθίσουμε, σαν τραγούδι του Χατζηγιάννη? Γεια! Οκ, δεν έχω ιδέα τι ήταν αυτό. Θα προσποιηθώ ότι δεν συνέβη ποτέ και θα συνεχίσω με ό,τι είχα να σου πω. Καταρχάς άργησες. Δεν θα το πιστέψεις! Πιθανότατα. Ξέχασα το καπέλο σπίτι και έπρεπε να γυρίσω να το πάρω. Αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ να κάνω αριστερά. Οπότε για να ξαναβγω σπίτι έπρεπε πρώτα να πεθάνω. Και εντάξει, αν ερχόμουν χωρίς καπέλο, πώς θα καταλάβαινε ο κόσμος ότι είμαι εγώ? Σωστά. Γι' αυτό πήρα το Γιώση για να έρθω πιο γρήγορα. Α, ναι, ο Γιώση, ο δεινόσαυρός σου. Τον μπάρκαρες εύκολα? Αν είναι, κατέβαλα να τον κλειδώσεις γιατί ακούω κλέβουν εδώ. Όχι, όχι, τον πέταξε στον κρεμό για να μου βγει και μεγαλύτερο το άλμα. Μάλιστα, δεν έχει πατήσει δεινόσαυρο στη γη εδώ και 65 εκατομμύρια χρόνια, αλλά εσύ σκοτώνεις έναν κάθε μέρα για να έρθεις στη δουλειά. Ναι, ναι! Βγάλε μια κάρτα για το μετρό, ρε άνθρωπε. Έχεις εμφανίσει περισσότερους δεινόσαυρους και από το μετεωρίτη. Λοιπόν, αυτός είναι ο φάκελός σου. Ναι, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Super Mario. Γιατί super? Έτσι! Γιατί όχι Super Market? Γιατί είμαι ο Μάριο και είμαι super! Βγαίνεις και σε αμόλυβδη? Τι είναι αυτό? Α, δεν παίρνει ο γιος σε αμόλυβδη. Διζελοκίνητος είναι. Αμφισβητείς ότι είμαι super! Γιατί είμαι! Όλοι το λένε! Ναι, δεν υπάρχει κανείς εκεί. Γιοχό! Τα πράγματα που χρειάζεται να αγνοήσω προκειμένου να προχωρήσει αυτή η κουβέντα όλο και αυξάνονται, αλλά επειδή είσαι υπάλληλός μου, θα σε ρωτήσω. Τι το super έχεις? Τι το super έχω? Α, πού να πρώτο ξεκινήσω? Έχω νικήσει εκείνη τη χελώνα που σου πετάει σφυράκια και δεν σε αφήνει να περάσεις. Όχι. Έχω σκοτώσει όλα τα παιδιά του Κούπα μέχρι το τέλος της πίστας. Αυτό ακούγεται φρικιαστικό. Και έχω σώσει όλο το Μανιτάρο Βασίλειο και όλο τον κόσμο. Ωραία. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Αλλά ας υποθέσουμε για λίγο ότι συνέβησαν. Δουλεύεις στην εταιρεία ως υδραυλικός. Θεωρείς ότι η γενοκτονία χελώνων υπάγεται στις αρμοδιότητές σου? Δεν καταλαβαίνω. Κράτα αυτό σαν βασική οδηγία. Λιγότερο σώσιμο κόσμου, περισσότερο ξεβούλωμα τουαλέτας. Ου, μάμα μία! Τι ήταν αυτό? Είμαι Ιταλός! Εδώ λέει ότι είσαι από το Μενίδη. Όχι, είμαι Ιταλός! Πες κάτι στα ιταλικά. Σε σουα άκρουα σαν μιλφέι! Αυτό είναι γαλλικά. Ιντα και αντα κοπέλι! Αυτό είναι κριτικά. Τίνος μήλος άνδρος! Αυτές είναι οι Κυκλάδες. Από ποιο μέρος της Ιταλίας είσαι? Από χαμηλά! Ωραία. Θα βάλω κάτω Μενίδη. Λοιπόν, άκουσε με, οι πελάτες κάνουν παράπονα για σένα. Λένε ότι πας σε ξένα σπίτια και προσπαθείς να μπεις σε συμφώνια για να τηλεμεταφερθείς. Λένε ότι κλέβεις νομίσματα από κουμπαράδες, πορτοφόλια, ξεχασμένα παντελόνια. Ρε, τι είπα μόλις τώρα! Να σου πω, έτσι και μαζέψω 100 από αυτά, κερδίζω μία ζωή! Να σου πω κι εγώ, έτσι και τα 100 αυτά τα μαζέψεις από ξένα σπίτια, κερδίζεις μία ζωή στη φυλακή. Τα χρειάζομαι για να σώσω την πριγκίπισσα. Την πριγκίπισσα. Την πριγκίπισσα, ντε, από το βασίλειο. Μάριο, άκουσέ με. Έχουμε προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Λίγο πριν τη μεταπολίτευση, ο Γλίξμπουργκ... Δείξε ένα σαφητικό, δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι, πρέπει να πάω να σώσω την πριγκίπισσα. Την έχουν απαγάγει πάλι. Καλέ μου, Μάριο. Στην αρχή νόμιζα ότι σε βοηθάει να φαντάζεσαι πράγματα, αλλά πλέον πάει κοντά ένας χρόνος. Κανείς δεν απειλεί την πριγκίπισσα, ναι. Απλώς σε παράτησε η γυναίκα σου. Όχι! Όσο μιλάμε, αυτή είναι κλειδωμένη σε ένα κάστρο! Είναι στο πατρικό της με τα παιδιά σας. Σταμάτα! Την έχει απαγάγει ο Κούπα, σου λέω! Τον λένε Κυριάκο, έχει ιστιοπλοϊκό και παντρεύονται τον Αύγουστο. Θα πάω. Δεν αισθάνομαι καλά! Νιώθω ότι χρειάζομαι ένα μαγικό αστεράκι για να συνέλθω. Μάντεψε. Ούτε τα μαγικά αστεράκια υπάρχουν. Αποκλείεται! Πιστεύεις δηλαδή ότι έπεσες έξω εκεί με τις πριγκίπισσες, εκεί με τα κάστρα και με τις χελώνες που πετάνε σφυράκια, αλλά λες δεν μπορεί, τα μαγικά αστεράκια τα πέτυχα. Δεν θυμάσαι την τελευταία φορά που είχα έρθει στο γραφείο σου και είχα πάρει ένα μαγικό αστεράκι και είχα γίνει ανίκητος! Ναι, εγώ το θυμάμαι λίγο αλλιώς. Τελείωσες. Μπορώ να έχω το ενθυμίο μου από τη Ζάκυνθο. Ευχαριστώ. Τι άλλο θα μας πεις, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και τις χελώνες? Βασικά... Είσαι τελειάς, τι κάνεις! Πάτα την, είναι η μόνη λύση! Μάριο, ηρέμησε. Ρε Πασχαλιά, κοίτα βλέμμα! Αλήθεια, κοίτα την, σου φαίνεται να ετοιμάζει κάτι?
Κοίτα, πω, την ακούμπησα, δεν πέθανα. Βλέπεις, ακούμπατε κι εσύ. Δεν θα πάθεις τίποτα. Έλα, μη φοβάσαι. Τάγα! Δεν μπορείς να κρατηθώ, αλήθεια όμως, ακούμπησα την, δεν θα πάθεις τίποτα. Έλα, ναι. Τελικά δεν ήταν και τόσο. Μάριο! Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Λουίτζι, ο αδερφός του! Τι του έκανες? Τίποτα! Απλά ακούμπησε μια χελώνα και... Είσαι τρελός! Τον άφησες να ακουμπήσει μια χελώνα! Δεν τον άφησα! Τον ενθάρρυνα κιόλας! Μάμα μία! Είστε από το Μενίδη! Είναι αλλέρτσικος στις χελώνες! Ποιος είναι αλλεργικός στις χελώνες? Και πώς ξέρετε μια τέτοια πληροφορία? Αράζατε με χελώνες! Τον σκότωσες! Τον σκότωσα. Καλά, μην κάνεις έτσι. Τι εννοείς? Απλά πάτα το start. Αυτό είναι το select. Εγώ είμαι ο Μάριο! Φύγετε και δύο από το γραφείο μου. Good times. Και τώρα... Θα πρέπει να βάλουμε χορηγό τώρα. Τι χορηγό? Popcorn. Βάλαμε. Κολλά. Βάλαμε. Τι κάνατε? Έχουμε καινούριο χορηγό. Τι χορηγό? Μπατονέτες. Τι? Δεν νιώθεις καλύτερα τώρα που είναι... Μίλα. Έλα, λέει, και ο πραγματικός χορηγός ποιος είναι? Μίλα. Όχι όποια και όποια μίλα. Εκλεκτά μίλα Ζαγοράς Πηλίου. Άντε, την πρώτη την κερνάω εγώ, από το άλλο το παίρνεις εσύ. Πάμε όμως τώρα στην ταινία που βγαίνει σε DVD αυτή την εβδομάδα. Revenant. Ή αλλιώς, Η Επιστροφή. Μία ταινία για την οποία έχουμε μιλήσει και παλιότερα στην εκπομπή, αλλά ας ξαναμιλήσουμε. Η Επιστροφή. Η Επιστροφή. Το Revenant άλλαξε τις δυναμικές ανάμεσα στον DiCaprio και τη μάνα μου. Αυτός είναι ο DiCaprio. Αριθμός Όσκαρ 0. Αυτή είναι η μάνα μου. Αριθμός Όσκαρ 0. Ναι, ο Λεωνάρντο DiCaprio έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό Όσκαρ με τη μάνα μου. Οπ, τι είναι εδώ, μάνα, τρώμε τη σκόνη του DiCaprio. Σήμερα κιόλας θα πάω να σε γράψω σε δραματική σχολή. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Δεν έχουμε να προσθέσουμε για πολλά για αυτή την ταινία. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, πραγματικά αξίζει να τη δείτε. Είναι μια εξαιρετική ταινία. Δεν σας συγκινεί αυτό? Είναι η ταινία που χάρισε το πολυπόθητο Όσκαρ στον DiCaprio. Ούτε αυτό σας συγκινεί? Δεύτερο συνεχόμενο Όσκαρ σκηνοθεσίας για τον Ινιαρί του. Σοβαρά? Ακόμα συγκίνητοι είστε? Τρίτο συνεχόμενο Όσκαρ διεύθυνσης φωτογραφίας για τον Εμάνιο Λουμπέσκι. Ακόμα τίποτα? Ρε, τι άνθρωποι είστε εσείς? Ρε, σοβαρά τώρα? Μα όχι, δεν τους βλέπεις? Μα δεν είναι συμπεριφορά αυτή? Τόσο κόπο κανένα, ρε τα παιδιά. Ξέρεις πώς γυρίζεται μια ταινία? Εμείς εδώ παιδευόμαστε για μια εκπομπή 25 λεπτά. Μα δεν είναι κατάσταση. Όχι. Dark Souls 3. Όπως και η Χρυσάνθη, η κοπέλα που γούσταρα και με έφτιανε σε όλο το Λύκειο, έτσι και το Dark Souls φημίζεται για τη δυσκολία του. Το παιχνίδι δεν σου δίνει καμία οδηγία για το τι πρέπει να κάνεις, απλώς σε πετάει εκεί μέσα και εσύ πρέπει χωρίς κανένα στοιχείο να τα καταφέρεις μόνος σου. Όπως ακριβώς και με τη Χρυσάνθη. Το Dark Souls 3 λοιπόν είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, αλήθεια, και σε ταξιδεύει σε έναν σκοτεινό, τρομακτικό κόσμο γεμάτο τέρατα, φρικιαστικές φιγούρες και χαμηλό βασικό μισθό. Από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πανέμορφα, σεξι και μυρίζουν υπέροχα. Θα έλεγε κανείς ότι ετοιμάζω έναν ακόμα παραλληλισμό για τη Χρυσάνθη, αλλά η αλήθεια είναι πως απλά είμαι πάρα πολύ κακός στο να περιγράφω γραφικά παιχνιδιών. Τι κάθεστε λοιπόν? Κάθεστε επειδή βλέπετε τηλεόραση, okay, το δέχομαι. Αμέσως μετά όμως σηκωθείτε, πάρτε το Dark Souls και λιώστε το. Απόψε το βράδυ ετοιμαστείτε να δείτε τα αγαπημένα σας Spy Kids που θα παίξουν εδώ στο σταθμό αμέσως μετά από τα αγαπημένα σας Sky Kids. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Αντώνιο Μπαντέρας και η Κάρλα Γκουτζίνο ως δύο γονείς οι οποίοι είναι μυστικοί πράκτορες και γι' αυτό κρύβουν την ταυτότητά τους. Πράγμα που πολύ συχνά κάνω και εγώ όταν στο κτέλ εμφανίζονται ξαφνικά μυστικοί εισπράκτορες. Όταν όμως οι γονείς απαγάγονται από έναν αδίστακτο εγκληματία, τα παιδιά τους δεν έχουν άλλη επιλογή από το να τους σώσουν μόνα τους. Βασικά έχουν πολλές άλλες επιλογές. Μπορώ να σκεφτώ
3, έτσι χωρίς να το κουράσω και πολύ. Βοήθεια από την αστυνομία, βοήθεια από την υπηρεσία κατασκόπων ή να μην κάνουν τίποτα. Να κάτσουν απλά και να χαρούν την πρίκα που κληρονόμησαν. Όλα αυτά θα ήταν καλύτερες επιλογές. Η ταινία όταν βγήκε γνώρισε μεγάλη κριτική και εμπορική επιτυχία και είναι μια πολύ έξυπνη και διασκεδαστική κωμωδία για όλη την οικογένεια. Από έναν άνθρωπο που έχει φτιάξει πολλές ταινίες για όλη την οικογένεια. Όπως τα Desperado, Machete, From Dusk Till Dawn και Sin City. Ναι, είναι μια ταινία του Robert Rodriguez. Και όταν λέμε μια ταινία του Robert Rodriguez, το εννοούμε. Διότι ο Rodriguez έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε, έκανε την παραγωγή και μόνταρε το Spy Kids. Παραλίγο να φτιάχνει και το στάκι για το συνεργείο, αλλά δεν τα βρήκανε στα λεφτά. Πρακτικά, το Spy Kids για τον Rodriguez ήταν ότι είναι το συνέλθετε για μένα. Hey! Μισό λεπτό. Τι έχουμε σήμερα? Το στάκι. Μεγαλοπούλα. Μεγαλοπούλα. Spy Kids λοιπόν. Απόψε, μην το χάσετε γιατί τα Spy Kids. Φίλες και φίλοι, όπως θα έχετε παρατηρήσει, κάθε εκπομπή συνέλθετε μέχρι τώρα είχε ένα τέλος. Δυστυχώς, σήμερα λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, η εκπομπή δεν έχει τέλος. Τι εννοείς? Δεν έχει τέλος. Κάποιος που κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει τη δουλειά του, δεν πρόσεξε και δεν μπορούμε να τελειώσουμε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Περιμένουμε. Τα social media θα τα δείξουμε. Τίχτα, εδώ θα είμαστε για ώρα. Σαν πως έχουμε να κάνουμε τίποτα. Έχω κάνει και page, να κάνετε like. Τι έγινε? Εντάξει, τι λέμε καλά, δεν έχουν αρχίσει, δεν ξέρω γιατί. Έχουν αρχίσει. Τι κατάσταση, τι πούμε, εγώ το έχω κάνει. Μα κανένα είναι Μάριο! Α, μιλάς αυτό. Μιλάω. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να πάω αριστερά. Οπότε... Πήγαμε πάνω στο 8.